Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των φοιτητών και της επιστημονικής κοινότητας για την επιστήμη της φοιτιατρικής. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητήθηκε ο άγνωστος στην Ελλάδα κλάδος της φοιτιατρικής και η εφαρμογή του στη σύγχρονη γεωργία. Ερευνητές και καθηγητές συμφώνησαν πως η φοιτιατρική επιστήμη μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία. Προσέξτε τι δεν ξέρουμε. Και να ελέγχουν και να προσαρμόζουν μαθηματικά πρότυπα στις συνθήκες της περιοχής και της εποχής. Απλά πράγματα, τα οποία όμως για να τα ξέρουμε πρέπει να καθίσουμε στα θρανία, πρέπει να μας τα διδάξουν, να τα μάθουμε, διότι πλέον ξέρετε, η αγορά μας φέρνει αυτά τα μαθηματικά πρότυπα στα γραφεία. Τελειώνω, ευχαριστώ πολύ. Στα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσγειωθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης στη φυτοπροστασία και να γίνει ειδικότητα φυτριατικής και να οργανωθούν καλύτερα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο αντικείμενο αυτό, να γίνουν εργαστήρια μικρού κόστους και μεγάλης αποδοτικότητας, τα οποία θα δίνουν απαντήσεις σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τέλος, σε στρογγυλή τράπεζα συζητήθηκε το θέμα της απαγόρευσης των νεονικοτινοειδών. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα για την ελληνική μελισσοκομεία είναι οι δηλητηριάσεις από τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Γυρικά φάρμακα. Τα νεονικοτινοειδή, κυρίως κλωθανιντίνη, μεταγκλοπρίτ, μεθαμετοξάμ, έχουν χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικά σπόρων, σποράς ελαιοκράμβης, ηλίανθου, αραβοσίτου και βαβακιού, όπου μετά ανεβρίσκονται στο νέκταρ και στη γύρη των φυτών αυτών ως διασυστηματικά που είναι. Το 2011 θανατώθηκαν 6.000 μελίσια, μεγαλύτερη καταγραφή στον κόσμο που έχει συμβεί ποτέ από δηλητηριάσεις μελισσών. Το 2012, 2.500 μελίσια. Υπόψη μου ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελίσια, αυτή τη στιγμή έχουμε 1.680.000 μελίσια και πρώτη στον κόσμο σε πυκνότητα μελισσιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Γύρω στα 12.500 μελίσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.